Αριστοτρίτη, 15 Οκτωβρίου 2024. καλώστη, την. Καλώ όρισες, να σου αλλάξουμε και το όνομα σου. Να μου το αλλάξει. Και... Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε πίσω στην κανονικότητα μα και στι Αριστοτρίτε έχει αριστονίκη. <Κι> δηλαδή καταλαβαίνεις πως χαλά η ρουτίνα ενός ανθρώπου Εκεί που τον είχε μαθημένο κάθε τρίτη να έχει άριστο τρίτη για να μην του την ανεβάζει. Ε, φυσικά. Εννοείται κατά αυτόν ο άνθρωπο Έχει πάθει μια. Ναι, και τώρα χαιρόμαστε πάρα πολύ που σα τρεμπήσω. Καλώ ορίσατε. Είπατε και την προηγούμενη εβδομάδα δηλαδή, αλλά εντάξει, ποτέ δεν είναι <laughs> λίγε οι φορέ να πούμε ότι σα πέθυμησαμε. Σήμερα <laughs> μα έχουν ζητήσει ένα θέμα. <laughs> Ψυχολογικέ συνέπειε στα παιδιά κακοποιημένων γυναικών. Ναι. Και γράφει μια κοπέλα ότι έχω παρατηρήσει ότι παιδιά κακοποιημένων γυναικών εμφανίζουν συχνά ψυχοσωματικά θέματα. Ναι. Όπως νυχτερινή ενόχληση, τικ, τραυλισμό και φοβίες. Ναι. Είναι τεράστιο πρόβλημα κοινωνικό, πολιτισμικό, οικονομικό που φοβάμαι πως όλο ένα αυξάνεται. Και ζήτησε να κάνουμε βίντεο για αυτό το θέμα. Ναι. Γιατί πάρα πολύ συχνά ακούμε την εκλογήκευση που κάνουν γυναίκες που κακοποιούνται στους γάμους τους Ότι εγώ δεν χωρίζω για τους ευφέρων των παιδιών μου Μπορεί ο άνδρας μου να με χτυπάει, μπορεί να μου φέρεται άσχημα Μπορεί να μου κάνει ψυχολογικό πόλεμο Αλλά εγώ δεν μπορώ να χωρίσω για το καλό των παιδιών Και νομίζω είναι χρήσιμο να κάνουμε ένα τέτοιο βίντεο Ήδη ναι. ανέφερε κάποιες ψυχοσωματικές συνήπιες η κοπέλα Ναι, ναι, ναι είναι οι επιπτώσεις οικογενειακής βίας είναι πάρα πολύ μεγάλες και πάρα πολύ σημαντικές σε όλα τα μέλη της οικογένειας. Δεν αφορά μόνο το θύμα δηλαδή, αλλά και τα παιδιά που επίσης είναι θύματα αυτής της κατάστασης είτε τα βιώνουν βλέποντας σκηνές ή ακούγοντας διάφορες φωνές ή ακόμα και εισπράττοντας το κλίμα που υπάρχει μεταξύ αυτών των ψυχολογικά πάρα πολύ κακοποιητικό κλίμα, ένα κλίμα πολέμου μέσα στο σπίτι, το οποίο εισπράττουν τα παιδιά και τους επηρεάζει στη θέμελα και στην δική τους ψυχική υγεία, αλλά και γενικότερα στις απόψεις που έχουν γύρω από το τι σημαίνει σχέση, τι σημαίνει ας το πούμε μαμά, μπαμπάς και τα λοιπά οι πρώτες μας εικόνες για το πώς είναι μία σχέση και πώς πρέπει να συμπεριφέρεται ένας άνθρωπος σε έναν άλλον άνθρωπο είναι μέσα από την οικογένεια μας. Άρα βλέποντας το παιδί ε, ή ενδεχομένως να πάρουμε το παράδειγμα αυτό που θέτει η φίλη μας του πατέρα που είναι κακοποιητή ως προς τη μητέρα γιατί υπάρχουν και μητέρες που είναι κακοποιητή. Ε, Βεβαίω, αυτό να το ξαναπείς γιατί... Ε, το φύγουμε, να το λέμε για να είμαστε σωστοί. Λοιπόν, είναι σαν, να, είναι σαν να του μανθαίνει πώς πρέπει να συμπεριφέρεται ένας άντρας σε μία γυναίκα. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη πιθανότητα αυτόν το παιδί να υιοθετήσει αυτήν τη συμπεριφορά και όταν με το καλόν θα κάνει τη δική του οικογένεια, να έχει τέτοιες συμπεριφορές και στη δική του οικογένεια. Υπάρχει, φυσικά δεν είναι αυτό κανόνας, μπορεί να μην συμβεί. Αλλά είναι πιθανό... Δεν είναι θα... αριστονίκη μου, γιατί... Ναι ένα ζευγάρι που έχει προβλήματα, στα οποία αυτά προβλήματα είναι τόσο σοβαρά ώστε να μπαίνουν στη σφαίρα τη ενδοοικογενειακή βία. Εντάξει. Mm. Ε, δίνει έναν παράδειγμα στο παιδί ενό ισχυρού που κακοποιεί έναν αδύναμο. Δεν είναι πολύ φυσιολογικό το παιδί να θαυμάσει τον ισχυρό Φυσικά. Και να ταυτιστεί περισσότερο με τον ισχυρό παρά με τον αδύναμο. Δηλαδή να παρατηρεί συμπεριφορέ, να παρατηρεί τάσεις και να λέει πω πω αυτό ο οποίο επιβάλλεται με τη χρήση ψυχολογική ή και σωματική βία είναι ισχυρό. Άρα και εγώ στη ζωή μου μεγαλώνοντα, για να είμαι ισχυρό, θα αντιγράψω αυτέ τι συμπεριφορέ. Άρα είναι πολύ. Πολύ συχνό φαινόμενο αγόρια το οποίο έχουν μεγαλώσει μέσα σε οικογένειε που ο πατέρα είναι κακοποιητικό να αναπτύσσουν επίση κακοποιητικό χαρακτήρα, όπω και οι κορίτσια το οποίο έχουν μεγαλώσει μέσα σε οικογένειε που η μάνα είναι δεσποτική, που η μάνα είναι μίσανδρη και μειώνει συνεχώς τον πατέρα, τον κατηγορεί πίσω από την πλάτη του ή και μπροστά του και επιβάλλεται στον πατέρα να τα κορίτσια να πουνά, τι ωραίο παράδειγμα, κοίτα η μάνα μου... Με τη γλωσσοκοπανιά τη ή ακόμη και με τη χρήση βία. Γιατί συνήθω οι γυναίκε χρησιμοποιούν περισσότερο ψυχολογική βία, παρασωματική βία, χωρί να μειώνεται η σημασία τη βία όταν είναι ψυχολογική ή παρασωματική. Δηλαδή, νομίζω τούτο τούτον είναι πολύ, πολύ βασικό κομμάτι, ότι υπάρχει, υπάρχει ω ισχυρό παράδειγμα, ω χειρόν κακό παράδειγμα, επικράτηση μέσω τη βία. Άρα, αν εγώ είμαι ένα κακοποιημένο γονιό ο οποίο παραμένω σε αυτήν την είτε άντρα είτε γυναίκα, ο οποίο παραμένω σε αυτήν την κακοποιητική σχέση, σκεπτόμενο ή σκεπτόμενοι το καλό των παιδιών μου, ότι είναι κρίμα τα παιδιά μου να χωρίσω, το πρώτο πρώτο που σίγουρα του δίνω είναι ένα παράδειγμα δύναμη που έρχεται μέσα από τη βία. Ακριβώ. Τα παιδιά δεν ταυτίζονται με τον ισχυρό. Ταυτίζονται με τον ισχυρό και ιδιαίτερα όταν είναι και στην ηλικία που ψάχνουν να βρουν πρότυπο και μετά, όταν η μητέρα ενδεχομένω σε αυτή την περίπτωση που είναι το θύμα, θα προσπαθήσει να βάλει όρια, θα προσπαθήσει να πει στο παιδί κάποιε νουθεσίε για να ας το πούμε, για να το βοηθήσει στη διαπαιδαγώγησή του, μπορεί και να μην την ακούει και να γίνει και εκείνο ένα μικρό μίνι κακοποιητή απέναντι στη μητέρα, είτε με λεκτική βία, είτε με ε, ας το πούμε, ακόμα και σωματική βία έχουμε περιπτώσει και τέτοιε που το ενδεχομένω το αγόρι είναι και το κορίτσι να μιμείται τον κακοποιητή πατέρα. Στην προκειμένη περίπτωση, επαναλαμβάνω, δεν σημαίνει ότι αυτό είναι ο κανόνα ή γενικότερα συζητάμε μόνο ότι υπάρχουν μόνο άντρε κακοποιητέ. Δεν υπάρχουν μόνο άντρε κακοποιητέ. Λοιπόν, και. Ε, να, να ζορίζεται η, το θύμα, ακόμα και να συνεχίσει τη διπειδαγώγηση των παιδιών τη, ακριβώ γιατί υπάρχει όλη αυτή η κατάσταση. Να, σου, δι... θυμ... ναι. να σου θυμίσω το πρόσφατο περιστατικό του Ιεραίου, ο οποίο συνελήφθη. Ο ναι. οποίο άσκησε επανειλημμένο βία στην παπαδιά. Και που ο γιο του, ο ενό έτου, βγήκε σε μια αντιλοπτική εκπομπή και είπε ότι ο πατέρα μου είχε δίκιο. Η μάνα μου δεν μα άκουγε. Πολλέ φορέ προσπαθούσαμε να την νουθετήσουμε. Τώρα ο 21χρονο γιο για τη μάνα μου είναι 40 πλά. Και δεν μα άκουγε. Και δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η μάνα μου φταίει, δεν μα άκουγε. Δεν, δεν τα είπε ακριβώ με αυτέ τι λέξει. Είχα κάνει βίντεο και του είχα αναλύσει το καλοκαίρι αυτό το θέμα. Δηλαδή, και είχα βάλει την τηλεφωνική παρέμβαση με αλλοιωμένη τη φωνή του 21χρονου παιδιού, αλλά μιλούσε σαν να και ήταν ο πατέρα του και αυτό η ομάδα εξουσία η ομάδα ελέγχου της γυναίκας και είπε έτσι με την αθότητα και την αφέλεια ίσω ενό 21 χρόνου παιδί ότι δεν μας άκουγε. Εμείς την προσπαθούσαμε να την ουθετήσουμε για τη μάνα του τώρα, αλλά δεν μας άκουγε. Δηλαδή εδώ μιλάμε για μια γονεοποίηση παιδιού ο οποίο ταυτίζεται με τον πατέρα και είναι και οι δύο χειριστές της μητέρας. Μάλιστα. Nice. Είχα πάθει κοντά όταν το άκουσα. Είναι, είναι το παράδειγμα για να καταλάβουμε πώς ένα παιδί διαμορφώνει μια άκρος λαθεμένη εντύπωση για το θύμα. Γι' αυτό και το αφήγημα ότι παραμένω σε ένα γάμο κακοποιητικό ε, για να μην δημιουργήσω ψυχολογικά θέματα στα παιδιά μου είναι άκρος αστείο στην προκειμένη περίπτωση. Γιατί βλέπεις ότι τα, τα προβλήματα που δημιουργά τα παιδιά σου τα ψυχολογικά και που έχουν κατ' επέκταση και συνέπεια στη δική τους αντίληψη για το τι σημαίνει να είναι κανείς σε μια σχέση και ποιος είναι ο ρόλος των φίλων σε μια σχέση είναι πάρα πολύ ε, λαθεμένος. Άρα όταν βλέπουμε, είναι καμπανάκια αυτά, όταν βλέπουμε ότι υπάρχει βία φεύγουμε εχθές. Δεν περιμένουμε να φάμε κι άλλο ξύλων και με, με συνέπεια πολλές φορές πάρα πολύ ακραίες, ακραίες συνέπειε έχουμε δει σε πάρα πολλά περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας ε, που να έχουν φτάσει σε, σε άθλια κατάσταση και ψυχολογική αλλά πολύ περισσότερο έχουμε δει και περιστατικά που έχουν χάσει τη ζωή τους παραμένοντας σε γάμους τόσο κακοποιητικούς. Yeah. Ε, και πιστεύω ότι αυτός που τέλος πάντων καταφεύγει σε βία είναι, από, είναι, μια, είναι μια στάση ζωή που έχει πάρει ενδεχομένω και από τη δική του οικογένεια. Μπορεί να έχει και μια διαγενναϊκή μεταβίβαση όλο αυτό. Ή να υπάρχει μια ψυχοπαθολογία έντονη. Που είναι πάρα πολύ Δύσκολο να αλλάξει επειδή θα του πει ότι δεν είναι σωστό να χτυπά ή επειδή θα τον καταγγείλει. Τώρα μιλά για έναν ενήλικα που ασκεί βία. Ναι, ναι, φυσικά για έναν ενήλικα που ασκεί βία, για έναν σύζυγο, ένα σύντροφο που ασκεί βία. Βασικά, μα λε με πιο επιστημονικά λόγια ότι οι κακοποιητικοί άνθρωποι δεν αλλάζουν και ότι με την καλοσύνη μα και την αγάπη μα δεν μπορούμε να του αλλάξουμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξουν. Χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά και Δεν πάρα Δεν μιλάμε πάρα... για παγιωμένα μοτίβα συμπεριφορά και είναι παγιωμένα, παγιωμένα στυλ προσωπικότητα. Είναι ο τρόπο που μεγάλωσαν από μικρή. Γι' αυτό και μίλησα για Ο τρόπο που επέλεξαν. Και ο τρόπο που, επέλεξα. που επέλεξαν να ζουν τη ζωή του. Γιατί υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που μεγάλωσαν σε κακοποιητικέ οικογένειε και επέλεξαν να ζήσουν τη ζωή του με αγάπη, ενσυναίσθηση και πνευματικό αγώνα. Ναι. Είναι αυτό που είχαμε πει πολλέ φορέ ότι υπάρχουν δύο δρόμοι. Όταν περνά κάτι δύσκολο μπορεί να το πάρεις αυτόν το δύσκολο και να πεις εγώ δεν θέλω να συνεχίσω σε αυτήν τη βάση, θέλω να είμαι η διαφορά, θέλω να είμαι η τελεία σε αυτήν την διαγενειακή μεταβίβαση και θέλω να αλλάξω και πάω να, να, επισκεφτώ έναν ειδικό της επιλογής μου για να με βοηθήσει να γίνω η αλλαγή σε, αυτή, σε αυτόν τον οικογενειακό έτσι, άσχημο δρόμο και υπάρχουν και αυτοί που απλά ακολουθούν τη γραμμή και πάνε, και πάνε παρακάτω. Αυτό ο δρόμο που περιέγραψε ο πρώτο είναι ο δύσκολο δρόμο. Ο, ο, ο δρόμο ο λιγότερο ταξιδεμένο. Πώ Θέλω να σε ρωτήσω κάτι έτσι πιο στοχοποιημένο, που ήταν στο ερώτημα. Ε, αυτά που αναφέρει η νυχτερινή ενούρηση, το τικ, ο τραυλισμός και οι φοβίε. Μπορούμε να, τα, να αποδώσουμε ψυχολογικά αίτια λόγω της κακοποίησης που συμβαίνει μέσα στο σπίτι δηλαδή ένα παιδί, σε, φαντάζομαι σε παιδική ηλικία και πρώτη σχολική ηλικία αυτά που λέει νυχτερινή ενούρηση τικτραυλισμός και φοβία παρα, ε, Έχουν παρατηρηθεί νυχτερινή η ενούρηση και σε μεγαλύτερα παιδιά Για πες μας λίγο ε, για αυτά είτε, είτε γιατί πρόκειται για κάποιο ιατρικό θέμα το οποίο θα πρέπει, εγώ πάντα για την νυχτερινή ενούρηση το πρώτο βήμα είναι να στέρνω να παραπέμπω σε παιδοουρολόγων να γίνει η αναγκαία εξέταση του παιδιού, να αποκλειστεί κάθε ιατρικός παράγοντας και από εκεί και πέρα ασχολούμαι με το ψυχολογικό από τη στιγμή που δεν υπάρχει ιατρικός παράγοντας. Αυτό... Επίσης είναι... αυτά, γιατί μερικές φορές υπάρχουν και άλλα ζητήματα που μπορεί να είναι καθαρά ιατρικά. Ένας... Να, να, να υπάρχει συνόση ρότα, δηλαδή η νυχτερινή ενούληση να έχει και άλλε αιτίε, να μην είναι μόνο ο ψυχολογικό παράγοντα. Μπορεί και όχι. Λοιπόν, ο, η νεκτρινόειδη ενούρηση, το πιπίλισμα του αντίχειρα, ε, το τράβλισμα, ε, γενικά η, η, τα παιδιά τα οποία κλείνονται στον εαυτό του, έχουν μια αλλαγή στη συμπεριφορά του, γίνονται λίγο πιο αντικοινωνικά, φοβίε, ψυχαναγκασμού. Είναι δείγματα, εάν ζουν σε μια τέτοια κατάσταση στο σπίτι του, ότι υπάρχει έντονο άγχο. Ε, σε πιο μικρά παιδιά ίσως και άχος αποχωρισμού γιατί νιώθουν ότι κάτι παίχει και κάποιος από τους δύο είτε θα πάθει κάτι κακό ή οτιδήποτε θα συμβεί. Σε πιο μεγάλες ηλικίε ε, αποκτούν μια ανασφάλεια για αυτό που συμβαίνει στο σπίτι τους και ε, έρχονται ψυχοσωματικές δυσκολίες οι οποίες ε, είναι ας το πούμε το καμπανάκι της αυτών που βγάζουν τα παιδιά με τη συμπεριφορά τους για να δείξουν στο περιβάλλον τους ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν είμαι καλά. Με αυτά που γίνονται εδώ μέσα, έχω πρόβλημα. Είναι η συμπεριφορά δηλαδή που μας δεικνύει ότι όντως αυτό που βιώνουν αυτά τα παιδιά δεν τους βοηθά σε τίποτα για να α, έχουν έτσι έναν υγιές μεγάλωμα και πια σωστή διαπαιδαγώγηση. Μετά έρχονται και άλλε δυσκολίε όταν συνεχίζεται η ενδοοικογενειακή βία και κακοποίηση. Είναι η αρνητική αυτοεκτίμηση των παιδιών, η υποεπίδοση, η σχολική υποεπίδοση, η αντικοινωνικότητα, δηλαδή ότι κλείνονται στον εαυτό του και θέλουν να, δεν θέλουν να έχουν σχέση με άλλου. Ε, ή αρχίζουν και πιο έντονα ψυχοσωματικά, ε, πονοκέφαλοι, στομαχόπονοι ή και πιο σοβαρές παθήσεις ε, που δείχνουν που επί τη ουσία το παιδί παίρνει πάνω του αυτή τη δυσκολία και προσπαθεί μέσω αυτή τη καμπάνα που ρίχνει στην οικογένεια να του να τραβήξει τα βλέμματα τη προσοχή και να δείξει στου γονεί του ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν, δεν, είναι καλά εδώ πέρα. Κάτι υπάρχει, έχει ένα πρόβλημα αυτή η οικογένεια. Λοιπόν, πώς το αντιμετωπίζουμε καταρχήν μια οικογένεια που έχει ενδογογενειακή βία έχει πάρα πάρα πολλά θέματα. Δεν είναι μόνο δηλαδή το, το παιδί είναι ας το πούμε μία από τα, έναν από τα προβλήματα που, που, που υπάρχουν σε αυτή την οικογένεια. Το πρώτο κομμάτι είναι το θύμα να ενδυναμωθεί και να θελήσει να αλλάξει όλο αυτόν τον μοτίβο της κακοποίησης, να φύγει από το σπίτι, να ζητήσει βοήθεια, να ενδυναμωθεί, για να μπορέσει να σταματήσει ο κύκλος της βίας. Και από εκεί και πέρα να στηριχθεί ψυχολογικά και ψυχοθεραπευτικά το θύμα και τα παιδιά. Άρα, και... πρώτα επιλύνουμε το πρόβλημα της ανδροκογενειακής βίας, το πιάνουμε από τα μαλλιά το πρόβλημα της ανδροκογενειακής βίας και παίρνουμε ριζικές αποφάσεις. Δηλαδή, ή θα πάει για θεραπεία αυτός ο οποίος είναι βίος, θα καταλάβει τι κάνει, που είναι σπάνιο φαινόμενο, ναι? ένας βίος άνθρωπος δύσκολο. και σε μια με, μεγάλη ηλικία να το κάνει, ή παίρνουμε, το παίρνουμε, απόφαση είναι απόφαση ότι ζούμε σε ένα περιβάλλον τοξικών, ότι είμαστε με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι προβληματικός, οπότε ζητούμε βοήθεια. Αυτό που μου έκανε έτσι πολύ θετική εντύπωση είναι ότι είχα κάποιε επιστολέ και κάποιε εμπειρίε από γυναίκε που χρησιμοποίησαν τι υπηρεσίε τόσο το 15, του 15900 στην Ελλάδα, τη Εθνική Γραμμή για τη Βία κατά των Γυναικών, την Ενδοικογενειακή Βία, και την γραμμή 1440 στην Κύπρο, ότι οι γυναίκε οι οποίε φιλοξενήθηκαν στα καταφύγια γυναικών ότι είχαν πάρει πάρα πολύ βοήθεια και αν έναν πρόσωπο το οποίο υφίσταται βία στο γάμο του, στη σχέση του, ζητήσει βοήθεια, θα τη λάβει. Τώρα το ζήτημα είναι και το άλλο. Αν αυτός που δέχεται βία και παρουσιάζεται ως το θύμα της ενδοκογενειακής βίας, αν όντω είναι ένα απλό θύμα ή αν είναι δύο ναρκιστιστές μαζί που παίζουν ένα παιχνίδι δύναμη και εξουσία. Γιατί δυστυχώ αυτό το έχουμε δει σε πολλέ οικογένειε, ότι παρουσιάζεται συνήθω η μάνα ω κακοποιημένη. Εγώ είμαι το θύμα που ο πατέρα σα με κακοποιεί. Ενώ είναι, δέχεται με κακοποίηση από τον άνδρα τη, αλλά και αυτή ασκεί κακοποίηση σε αυτό. Βρίσκονται έτσι σε, ένα, σε μια σχέση ανταγωνισμού μεταξύ του, δύο ανταγωνιστικέ προσωπικότητε, δύο αντοματικέ προσωπικότητε. Γίνονται ολιμερεί καυγάδε, δράματα, ε, ε, κάνουν πράξει και σωματική και ψυχική και σεξουαλική βία ο ένα τον άλλον. Μπορεί ακόμη και να πατάω ένα στον άλλον για να εκδικηθεί ο ένα στον άλλον. Δηλαδή, άρρωστε καταστάσει. Και όταν τα παιδιά, για παράδειγμα, μπορεί να πάνε στη μάνα, η οποία μάνα μπορεί να παρουσιάζεται στο θύμα τη υπόθεση, ενώ στην ουσία να είναι και αυτή η η οποία να βρίσκεται σε μία σχέση μπάθους με τον πατέρα, να τους λέει, παιδιά μου, εγώ, για σας, για σας δεν χωρίζω. Για σας δεν χωρίζω. Και τα παιδιά να το βιώνουν αυτό σε όλη του τη ζωή. Είχα συγκλονιστεί πρόσφατα όταν έναν τέτοιο πρόσωπο, μία γυναίκα η οποία παρουσιάστηκε σε μένα ως άτομο το οποίο δέχεται ενδοοικογενειακή βία, όταν τη ζήτησα να πάρει συγκεκριμένα βήματα, να πάρει συγκεκριμένε αποφάσει, να καλέσει το 15900, να πάει στην αστυνομία, να γίνει έξαλλη. Θε να μου χαλάσει το σπίτι μου, είπε. Δηλαδή, ενώ μου περιέγραψε αρχικά σκηνέ απειρού κάλου τη βίαιη ψυχολογικά και σωματικά συμπεριφορά του άνδρα τη προ εκείνη και προ τα παιδιά τη, όταν τη είπα. Θα πάρει τηλέφωνο στο 15900 αν είσαι στην Ελλάδα. Θα πάρει τηλέφωνο στο 1440 αν είναι στην Κύπρο. Θα, μου, θα πει όλα αυτά που μου είπε. Και θα ζητήσει άμεσα να φιλοξενηθεί στο καταφύγιο μαζί με τα παιδιά σου. μέχρι να δει τι θα κάνει, να κάνει ψυχοθεραπεία μέσα στο καταφύγιο, να ενδυναμωθεί. Μα τι είναι αυτά που μου λέτε, κυρία Θέκλα. Θέλετε να μου χαλάσετε το σπίτι, θέλετε να μου χαλάσετε την οικογένεια. Και οι ανταλλαγέ μηνυμάτων που είχαμε μετά ανέδειξαν ένα εναντιωματικό στυλ προσωπικότητα και στην ίδια η οποία ήθελε απλώ να πάρει από μένα να αρχίσει στην κίνητρο μέσω του να τη λυπηθώ και σου πω τι καημένη γυναίκα που είσαι και ο άντρα σου σε κακοποιεί και είσαι κρίμα και θυσιάζεσαι για τα παιδιά σου και παραμένει εκεί. Όταν τη πρότεινα λύσει όμω, έγινε επιθετική εναντίον μου. Δηλαδή θέλει πάρα πολύ προσοχή. Χαίρομαι πολύ καλά αυτέ τι περιπτώσει δυστυχώ. Ναι, θέλει πάρα πολύ προσοχή και η απ' που παρακολουθούμε κάτι να μην πέφτουμε σε βιαστικά συμπεράσματα και να θεωρούμε ότι σε μια tumultuous relationship, σε μια σχέση η οποία είναι κρυχτική, ότι πάντοτε ο ένα είναι θήτη και ο άλλο είναι θύμα, μπορεί να είναι δύο θήτε μαζί που να... ε, Και σε αυτέ τι περιπτώσει τα παιδιά είναι ο τελευταίο τροχό τη αμάξη. Και Έχει πάρα πολλού που ερωτεύονται για το πρόβλημα του και δεν θέλουν να, δεν μπορούν να ζήσουν χωρί αυτό. Τι ωραίο αυτό που είπε. Έχει πάρα πολλού που ερωτεύονται για το πρόβλημα του. Ήταν ατάκα φοβερή αυτή που είπε. Αριστονή και μου, ευχαριστούμε. Ναι. Δηλαδή, ε, εγώ νιώθω και θέλω να μου πει. Νιώθω, ε, νομίζω, νομίζω με βάση όσα κλινικά δεδομένα έχω υπόψη μου ότι είναι πιο πιθανόν να εμφανίσουν αυτά τα συμπτώματα τη νυχτερινή ενούριση των φοβιών και του τραυλισμού. Παιδιά τα οποία ζούσε σε περιβάλλοντα, το οποίο υπάρχει απροκάλυπτη βία, αλλά κανένα από τους δύο γονεί δεν κάνει κάτι για να τα προστατεύσει. Παρά σε περιβάλλοντα τα οποία υπάρχει βία και ο γονιό ο οποίο δέχεται βία προσπαθεί ουσιαστικά να εξηγιάνει την κατάσταση και η εξηγίαση μπορεί να είναι και με ένα διαζύγιο και με ναι, τη μετατροπή ναι. τη οικογένεια σε μονογονεϊκή οικογένεια, ανεφόσον ο άλλο γονιό είναι βίος και κακοποιητικό. Υπάρχουν πολλέ περιπτώσει. Υπάρχουν και περιπτώσει που οι κακοποιητέ ε, κακοποιούν και τα μικρά παιδιά. Με ποια έννοια. Ότι του λένε να παρακολουθούν τη μητέρα του, να κάνουν έτσι, να μην ακούν. Όταν κάνουν αταξίε, παίρνουν το μέρο του. Ε, για να αποδομήσουν τελείως τον γονεϊκό ρόλο της μητέρας. υπάρχουν και περιπτώσεις που η μητέρα το κάνει αυτό. Ναι, ναι, ναι. Ε, απλά ε, για χάρη και στις της... περιπτώσεις γονικής αποξένωσης. Δηλαδή, δεν, δεν είναι, μόνο, δεν είναι μόνο τα παιδιά των μητέρων οι οποίες δέχονται βία από τον άντρα τους ή από τον σύντροφο τους που έχουν ψυχολογικά προβλήματα και έχουν ψυχολογικές συνέπειες. Τα παιδιά των μητέρων οι οποίες είναι ε, και προκαλούν γονική αποξένωση στα παιδιά του. Που μπορεί να γίνει και με σούση του γάμου αυτό το πράγμα, δηλαδή. Δεν ναι, η δε γονική αποξένωση μπορεί να γίνει και μέσα στο γάμο, αυτό εννοείται. Ναι. ναι. Άρα είναι πολλά τα περιστατικά. Και τι βλέπουμε εδώ, Βλέπουμε έναν πολυτραυματικό τοπίο με πάρα πολλέ διαταραχέ. Υπάρχει έτσι ένα, μια ποικιλομορφία διαταραχών στου γονεί. Και αρχίζουν και τα παιδιά να, να αισθάνονται ότι δεν αντέχουν όλη αυτή την κατάσταση και βγαίνουν τα ψυχοσωματικά. Το οποίο αυτόν καμπανάκι, αν το ακούσουν οι γονείς που γενικά ζούνε τρώγοντας τις σάρκες των προβλημάτων τους, αν, αν το πάρουνε χαμπάρι, γιατί μπορεί να μην το πάρουνε χαμπάρι, και τα παιδιά να καταλήξουν και σε πιο δύσκολες καταστάσεις όπως είναι οι εξαρτήσεις. Δηλαδή, να, να, αφού ρίξουν την καμπάνα, να πάνε σε μια πιο μεγάλη καμπάνα, πα και του δούνε. Δεν λέω ότι όλε οι περιπτώσει είναι έτσι. Απλά τώρα παίρνω έτσι έναν κουβάρι και προσπαθώ να το ξετυλίξω, λέγοντα, φωτίζοντα κάποια σημεία και δείχνοντα ότι μια κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε άλλε καταστάσει όταν οι γονεί ασχολούνται συνεχώ με το πρόβλημα του. Παίζουν αυτόν το γαϊτανάκι, τους αρέσει πάρα πολύ και δεν μέσα σε αυτήν την ενασχόλησή του δεν βλέπουν καθόλου τα παιδιά τους που πραγματικά δυσκολεύονται πάρα πολύ να επιβιώσουν σε, μια τόσο, σε ένα δύσκολο ψυχολογικό πόλεμο που βιώνουν σε αυτήν την οικογένεια. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που πραγματικά ε, οι μητέρες, οι γυναίκες θύματα βίας ενδυναμώνονται, ορίζουν και αρχίζει μετά μια εξυγίανση που περνάει από πάρα πολλές συμπληγάδες πέτρες, όχι δύο, πολύ περισσότερες, γιατί βγαίνουν τα συμπτώματα του παιδιού που είτε έχει κακοποιηθεί και λεκτικά από τον πατέρα και βγάζει τα ποθημένα του παστή μητέρα και την κακοποιεί και είναι ένας μικρός κακοποιητής, ένα φερέφωνο δηλαδή του κακοποιητή μέσα στο σπίτι μέχρι να εξηγηθεί αυτή η κατάσταση και αυτές οι περιπτώσεις όταν το αντέξουν όλο αυτό, φτάνουμε σε ένα σημείο που είναι πάρα πολύ όμορφο, που στο τέλος της ημέρας η, η, η οικογένεια αυτή εξηγένεται και βλέπουμε ότι και το παιδί είναι καλύτερα και η, 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 η κακοποιημένη γυναίκα είναι πολύ καλύτερα και ο, ο άλλος ο, παίρνει τον δρόμο του ή συνεχίζει τις κακοποιήσεις τους σε άλλες γυναίκες. Εντάξει, μπορεί να συνεχίζει και στην ενδιαστάση ή την πρώη σύζυγο του κακοποίηση, αλλά είναι διαφορετικό να αντιμετωπίσει την κακοποίηση μέσα από το δικό σου σπίτι νοχυρωμένο παρά μέσα στο ίδιο σπίτι με τον εχθρό. Θέλω να ρωτήσω κάτι τελευταίο, κλείνοντα αριστονική μου. Αν είμαστε μια γιαγιά ενό τέτοιου παιδιού, μια θεία, ένα θείο, ένα παππού, ένα άνθρωπο από, το, από την ευρύτερη οικογένεια που παρατηρούμε έναν παιδί ότι έχει ψυχολογικέ δυσκολίε και ω ενήλικε που δεν είμαστε οι του παιδιού, αλλά έχουμε συγγενική σχέση με το παιδί ή φιλική σχέση με το ζευγάρι που έχει το παιδί. βλέπουμε ότι υπάρχουν όλα αυτά τα ζητήματα και βγαίνουν πάνω στο παιδί. Τι μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή, αν βλέπω για παράδειγμα ότι ε, ε, τα παιδιά για παράδειγμα της αδερφής μου η οποία αδερφή μου σκοτώνεται όλη μερίς με τον άντρα της και έχουν μια σχέση ψυχοπαθολογικής έλξης και συνεχούς, συνεχών εκρήξεων, βιωτήτων κτλ βλέπω τα παιδιά να είναι μαραμένα, βλέπω τα παιδιά να έχουν φοβίες βλέπω τα παιδιά να τραβλίζουν τι κάνω εγώ ρε παιδί μου, τι μπορώ να κάνω ε, Προσπαθώ να τα βοηθήσω όσο γίνεται, να έχω επαφή μαζί τους, να, τους, να συζητώ μαζί του. Ε, Δυστυχώ, επειδή όταν οι γονεί έχουν την εξουσιοδότηση, έχουν την εξουσιοδότηση είναι οι γονεί και των γονικών ελέγχων. Είναι, είναι πολύ δύσκολο. Επιμέλεια, ναι. Είναι επιμέλεια. Πολύ δύσκολο να είσαι εξωτερικό παρατηρητή και να μπορέσει να έχει τη, δυναμική να δράσει πάνω σε αυτά τα παιδιά. Εκτό όταν βλέπει ότι πραγματικά όταν, όταν γίνεσαι μάρτυρα κοινό βία, εκεί πέρα. Κάνει εγώ... καταγγελία. Άμεσα. Mm. Καταγγελίαν εκτέ. Στην Κύπρο, νομίζω ότι μπορεί κάποιο να κάνει ανώνυμη καταγγελία στι υπηρεσίε κοινωνική ευημερία, mm -hmm. ούτω ώστε να ελεγχθεί η οικογένεια mm -hmm. τέτοια περιστατικά. ίσω και στην Ελλάδα να ισχύει αυτό. Είναι στο χαμόγελο του παιδιού, δεν ξέρω ακριβώ. Νομίζω ότι υπάρχει η δυνατότητα τη ανώνυμη καταγγελία. Πρέπει ναι. οπωσδήποτε να γίνει ανώνυμη καταγγελία ναι. και από εκεί να. να, να πάρουν το δρόμο, να πάρει το δρόμο η υπόθεση για να δούμε τι θα, τι θα γίνει και με ε, την... Φυσικά υπάρχει και το σκεπτικό που δεν είναι λανθασμένο απολύτως ότι και οι υπηρεσίες οι κρατικές και τα ιδρύματα δεν είναι, και οι τέλειες συνθήκες. Φίγουρα δεν είναι. <laughs> ε, χρειάζονται πολύ δουλειά να γίνει για να γίνει ουσιαστική δουλειά και Ωστόσο, δεν θα μείνουμε εμεί σε αυτόν και να λέμε Επειδή... Όχι, όχι, όχι. Θέλω είναι... να, σου πω, κα... θέλω να σου πω κάτι. Όταν ήμουν μικρή, όταν ήμουν 10-15 χρόνων και πήγαινα στην εκκλησία, που πήγαινα τακτικό όπω γνωρίζει, παρακολουθούσα. Ήμουν πάντα από τότε παρατηρητική και βλέπα διάφορε οικογένειε που έρχονταν με τα παιδιά του στα καρότσια, με τα παιδιά του αγκαλιά, με τα παιδιά του να κρατάνε από το χέρι. Και θυμάμαι ότι κάποια παιδιά τα λυπόμουν πάρα πολύ γιατί έβλεπα το βλέμμα των γονέων τους και την κοινωνική διάδραση ξέρω εγώ μετά την εκκλησία ότι ήταν γονεί που δεν ήταν στοργικοί, τρυφεροί και λοιπά, και λυπόμουν κάποια παιδιά και έλεγα τι κρίμα να αυτόν το παιδί μου μεγαλώνει με αυτούς τους δύο βλωσιρούς ανθρώπους. Και μετά ερχόντουσα στο γραφείο μου ως καταπονημένοι νεαροί ενήλικες γεμάτοι ψυχολογικά τραύματα. Και αυτό που παρατήρησα είναι ότι κάποια παιδιά μπορεί να βγάλουν ω σύμπτωμα ή να βγάλουν μπροστά τα έξω τη ψυχολογική ζημιά που έχουν βιώσει, κάπου μετά τα 22-23, ίσω τότε που πέφτει και η αυξητική ορμόνη στο αίμα, η οποία είναι ελιξίριο. Και τότε μπορεί να βγουν καταθλίψεις, μπορεί να βγουν αχώδει διαταραχέ, κρίσει πανικού, σε παιδιά <Κι> τα οποία είτε. έχουν κακοποιηθεί. Μεγαλώνοντα, δηλαδή, μου, μου κάνει τρομερή εντύπωση είναι αυτό. Και δεν είναι ότι είμαι μάντη, medium ή έχω κάποιε δυνάμει μεταφυσικέ. Απλώ θυμάμαι ότι παρατηρούσα, και το, θυμάμαι τώρα δύο τρία παιδιά συγκεκριμένα που τα βλέπα με του γονεί του και έλεγα πω πω. σω ταυτιζόμουν και όλα, γιατί και εγώ μεγαλώνα σε παρόμοιο με με περιβάλλον. Και έλεγα πω πω τι κρίμα είναι αυτό το παιδί που δεν έχει γονεί χαμογελαστού, δεν έχει γονεί που να είναι τρυφεροί μαζί του κλπ. Και, και μετά του συνάντησε ω θεραπευόμενου ρεαλιστονίκη. Δηλαδή, και επειδή... Είναι mm? Αυτό είναι το ευτύχημα ότι του συναντήσεις. Ναι, και επειδή ξέρω ότι παρακολουθούν τα βίντεο και νεαρά παιδιά. Εάν έχετε μεγαλώσει σε έναν τέτοιο περιβάλλον, δεν είναι αργά. Ζητήστε βοήθεια. Ζητήστε βοήθεια αν και μπορεί όλων αυτών των αχταρμάν, των πολλαπλών ψυχικών τραυμάτων που έχετε μέσα σα, γιατί μεγαλώντα σε τέτοια περιβάλλοντα δεν είναι ένα τραύμα, είναι πολλαπλά τραύματα. Και Ελάτε. γι' αυτό Πολλά, πολλά. Γι' αυτό και η πιο συνήθι διάγνωση είναι σύνθετη διαταραχή με τραυματικού στρε, δεν είναι. Ζητήστε βοήθεια από έναν ειδικό. Ζητήστε. Ζητήστε δηλαδή και από έναν ειδικό που να έχει συνέστηση, να είναι ένα ειδικό ο οποίο να γνωρίζει και να αναγνωρίζει αυτέ τι δυναμικέ κακοποίησει. Γιατί υπάρχει μερικέ φορέ και δευτερογενή θυματοποίηση του θύματο όταν πηγαίνουν σε κάποιου ειδικού οι οποίοι του λένε εντάξει, μου ωραία. Ε, δε, θέλω να πιστεύω πω είναι πολύ λίγοι αυτοί οι δικοί οι οποίοι μεταφέρουν κοινωνικά στερεότυπα και λένε πρέπει να έχει καλή σχέση με τον πατέρα σου και τη μητέρα σου και γίνε φω και συγχώρεσε του αυτού που σε κακοποιούν και α τα πίσω σου. Δηλαδή, με έναν ειδικό μπορεί να αναγνωρίζει το τραύμα, να σέβεται το τραύμα και να ενσκύπτει με αγάπη και θεραπευτική διάθεση πάνω στο θεραπευόμενο και στο τραύμα του. Ακριβώ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για. Ευχαριστώ. Υπέροχη να ρίξει αγαπάμε τρίτη. Σα αγαπάμε πολύ. Mm. Bye. Α, περίμενε, περίμενε, περίμενε. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το δώρο σου. Εγώ ευχαριστώ. Το επήρα το δώρο σου μέσα από τη φιλενάδα να που μου το έστειλε. Είναι υπέροχο. Ήξερε ότι μου αρέσουν πολύ τα ρόδια και οι ελιέ. Πώ και μου το πήρε αυτό. Αυτό νιώθω ότι είναι ιδιαίτερα συμβολικό. Ε, ναι, είναι, συμβολικό. είναι ελιά και ρόδι. Ακριβώ. Ευτυχία και ειρήνη. Wow, ευχαριστούμε πάρα πολύ και είδες, έχει τη θέση του. Έχει τη θέση του εκεί να φαίνεται. Λοιπόν, καλημέρα. Bye. Bye. Yeah. Okay.